Κυριακή μεσημέρι στον δυτικό αεροσταθμό του Ελληνικού και συγκεκριμένα στην αίθουσα Υψίμων. Σε 3 ώρες και κάτι, η μεγάλη μας Μαρινέλα θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου και το Σάββατο το βράδυ, 10.30 ώρα Ελλάδος, θα τραγουδήσει την δημιουργία των Κατσαρού Πυθαγόρα, η οποία θα εκπροσωπήσει ως γνωστόν εφέτος για πρώτη φορά την Ελλάδα και το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως στο μεγαλύτερο φεστιβάλ παγκοσμίου ακτινοβολίας, φεστιβάλ ελαφροτραγουδίου της Eurovision που θα γίνει ως γνωστόν στο Brighton. Θα το παρακολουθήσουν, ελπίζουμε να μην μας καλύπτει η αναγγελία της Ολυμπιακής, διότι σε 1/4 πρέπει να απογειωθεί το αεροπλάνο. Θα το παρακολουθήσουν το φεστιβάλ αυτό περίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι. Τους συνοδεύουν μαζί με τις ευχές των εκατομμυρίων Ελλήνων ο Πυθαγόρας, ο Κατσαρός και μια δεκαμιλής αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή τηλεοράσεως του ΕΕΠΤ, τον κ. Αναστόπουλο. Πώς αισθάνεστε, κυρία Μαρινέλα? Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ συγκινημένη. Νομίζετε ότι θα γυρίσετε με την νίκη? Το εύχομαι. Το ευχόσαστε. Θυμήστε μας αλήθεια, ποιες διακρίσεις είχατε σε ανάλογες εκδηλώσεις στο παρελθόν? Είχα πάει στο Ρίο, την πρώτη φορά ήταν το 1968 και τη δεύτερη το 1970 με ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού που πήραμε το 4ο βραβείο, κυρία Γεωργιανά. Υπάρχει και κάποιο δεύτερο νομίζω, Γιώργο, ή όχι? Ναι, βέβαια. Υπάρχουν 2 δεύτερα. Με το Κάθε Λιμάνι για Καημός είχαμε γράψει τον Πυθαγόρα και πήραμε το 2ο βραβείο στην Πολωνία και στις Βρυξέλλες. Υπάρχει και ένα 3ο στη Μάλτα. Κύριε, όχι, Κάθε Λιμάνι για Καημός, Πολωνία και Βρυξέλλες. Πάντοτε Κατσαρός Πυθαγόρας Μαρινέλα. Το 3ο. Εύχομαι το 3ο αυτό να θριαμβεύσει και φέτος. Και θα θέλαμε να γυρίσετε με την νίκη. Αν όμως δεν πετύχετε την πρώτη θέση, την οποία όλοι ελπίζουμε, όλοι ευχόμαστε και η οποία σας αξίζει, πάντως θα σας χειροκροτήσουμε, διότι το τραγούδι αυτό βρίσκεται ήδη στα χείλη όλων μας, γεγονός που προδικάζει την επιτυχία του. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά νομίζουμε ότι το ΕΥΡΤ θα ήθελε, δια του Διευθυντού Δημοσίων Σχέσεων, του κυρίου Μπέτου, να προσφέρει μία ανθοδέσμη στην κυρία Μαρινέλα και να της ευχηθεί να γυρίσει νικήτρια. Κύριε Μπέτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρους του Γενικού Διευθυντού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, επιτρέψτε μου να σας προσφέρω την ανθοδέσμη αυτή και να σας ευχηθώ καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχές όλων που σας συμμετέχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το κρασί, η θάλασσα και το αγόρι της Μαρινέλας που είναι κάπου εκεί. Ας ελπίσουμε ότι θα εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα που για πρώτη φορά μετέχει φέτος στο μεγαλύτερο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού στον κόσμο, το φεστιβάλ της Eurovision. Στο